Άνοδο στις τιμές των κηπευτικών βλέπουν παραγωγοί της Μεσαράς, με δεδομένο ότι το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκε πτώση, με το κόστος παραγωγής να αποτελεί ένα διαχρονικό βραχνά. Ενώ η σεζόν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις τιμές, είχαμε βέβαια τα προβλήματα με το κόστος παραγωγής που δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει με την αύξηση στις πρώτες ύλες. Βλέπουμε ότι οι τιμές ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα και στα οπροκυπευτικά και στο ελαιόλαδο λόγω μειωμένης παραγωγής και αύξησης της ζήτησης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και λόγω των αργιών των εορτών είχαμε έτσι μια πτώση των τιμών που θεωρώ ότι ήταν τεχνικό, έγινε γιατί η αγορά ήταν αρκετές μέρες κλειστή και ευελπιστούμε ότι αυτό θα διορθωθεί. Οι τιμές, επειδή και η παραγωγή, όσο μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα και βλέπουμε τις θερμοκρασίες να πέφτουν, ότι θα μειωθεί, οπότε λογικά θα πρέπει να υπάρξει μια αύξηση περαιτέρω στις τιμές. Παράλληλα, χρόνιο ζήτημα είναι η απόκληση στην τιμή από το ράφι στο καλάθι, με τον πρόεδρο Αγροτικού Συλλόγου να τονίζει πως κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση της πολιτείας για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Πάντα υπάρχει μια μεγάλη απόκληση από την τιμή που υπάρχει στο ράφι με το χωράφι. Δυστυχώς εκεί θα πρέπει να παρέμβουν διάφοροι μηχανισμοί που θα υποπτεύονται από την πολιτεία για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την εσκροκέρδεια, γιατί περί εσκροκέρδειας πρόκειται. Μπορούμε να πούμε ότι παραδείγματος χάρη η ντομάτα ήταν κατά μέσο όρο στο ευρώ στα δημοπρατήρια της περιοχής αυτές τις μέρες και βλέπαμε ότι στο ράφι πολλές φορές υπερέβαινε και τα 2 ευρώ. Είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πόσο το άνοιγμα της ψαλίδας που συζητάμε. Πάντως, το σκηνικό έλλειψης εργατών γης που παρατηρήθηκε την προηγούμενη χρονιά δείχνει να έχει βελτιωθεί σύμφωνα με τον πρόεδρο, καθώς η μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου οδήγησε πολλούς εργάτες στις κηπευτικές καλλιέργειες. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Βέβαια, δεν ήταν στο μέγεθος που ήταν την προηγούμενη χρονιά, γιατί δεν είχαμε δυστυχώς τον ελαιόκαρπο που είχαμε πέρυσι. Οπότε, αρκετοί απορροφήθηκαν στα θερμοκήπια ενώ πέρυσι ήταν στις ελιές. Βέβαια έχουν υπάρξει και κάποιες ρυθμίσεις από την πολιτεία για να μπορέσουμε να απασχολήσουμε αυτούς που ήδη διαμένουν στη χώρα μας. Την ίδια ώρα, με φόντο τη λειψιδρία και τα φράγματα που στερεύουν, οι αγρότες περιμένουν πώς και πώς τις βροχοπτώσεις που θα ευνοήσουν την παραγωγή τους.